ολοκληρωθούν και οι υπόλοιποι και βάζουμε αυτόν τον Χατζησάια, δηλαδή και όχι τον Πίσεσβαρ, στο επίκεντρο των πανηγυρισμών. Τρομερό σου, τρομερή εκτέλεση από τον Πίσεσβαρ. Με τα μέτρια ποσοστά αποτελεσματικότητα στη σεζόν έχει ένα γκολ ανά 11,5 τελικές. Προσθενή παλιά τώρα για τον Λουτ σε θέση βολής. Η μπάλα στα δίχτυα είναι ο Κλωναρίδης που ισοφάρει του παιχνιδιού στο κύπελο εδώ. Στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία που έχει δεν την αφήνει να περάσει χαμένη. Βγαίνει στην πλάτη του Πούκουρα από πλάγια θέση στην κλειστή γωνία του Μπρίκιτς για το 1-1. Η απάντηση του Παναθηναϊκού στο γκολ του ΠΑΟΚ, στο γκολ του Πίσε. Πιέζεται από το Μολίνς, ο Κουλούρης του κεφαλιά πάσε για τον Ενρίκε. Κουτρουμπής με το σώμα παρακινδυνευμένα, ο Ενρίκε πήρε το δώρο πλασάρι 2-1. 2-1 γκολ δώρο στον Ενρίκε στο 68. Ένα πλήρως το μάτς, δείτε εδώ ο Κουτρουμπής γυρίζει, ο Βλαχοδήμος είναι μακριά. Ο Κουτρουμπής δίνει την ευκαιρία στον Ενρίκε για το 2-1. Από τους πιο σταθερούς στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, πρώτος στην μπάλα όταν κάλυπτε ο Κουρμπέλης τον Πρίγιοβιτς, είχε τον απόλυτο έλμα του Ενρίκε στο δεύτερο μέρος, ισοφαρίζει και πάλι η ομάδα του Ζουνίδη με τον Λουτ. Και πάλι ο Λουτ, ο οποίος αυτό που λέγαμε, σκοράρει πάλι, βάζει το όνομά του στους σκόρερς όπως ακριβώς ένα χρόνο πριν. Είναι αυτός που κρατάει τη θέση του ο Μαρινάκης. Κλωναρίδης. Εδώ και ώρα η διαχείριση του παιχνιδιού είναι και ζήτημα δυνάμεων και καθαρού μυαλού. Κλωναρίδης βρήκε τρόπο, έκανε τη σέντρα, ο Μολίνς κάνει το 3-2 για τον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.